Ο Σπύρος για πρώτη φορά βρίσκω δεύτερη. Χθες και στον αγώνα και στο συμβούλιο έχει το λόγο γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει. Εγώ είμαι μουγκός, δεν μιλάω το κακόμοιρο. Τελευταία λίγο μουγκός είσαι κακόμοιρο. Η φράδια του λόγου καταλύεται στα μάτια σου. Αυτό είναι. Γλυκούλη. Νιώθω ασφάλεια πρώτη φορά στο παιχνίδι που ένας άντρας με προστατεύει, με προσέχει. Είναι κάτι ωραίο. Όλες οι γυναίκες θέλουν κάτι τέτοιο. Καλώς ορίζω την μπλε και την κόκκινη ομάδα στο έκτακτο συμβούλιο του νησιού. Είχαμε λοιπόν μια τελευταία εξέλιξη για την οποία πρέπει να σας ενημερώσω. Η σκακέρα του Survivor αυτή τη στιγμή αλλάζει με δραστικό τρόπο. Έκτακτο συμβούλιο, το οποίο μάλλον θα ανακοινωθεί από χώρηση οικειοθελής της Ναυσικάς. Αυτό έχει διαρρεύσει, ότι υπάρχει μια αλλαγή, υπάρχουν διαρροές για ανακάτεμα των ομάδων ξανά και επειδή πουθενά δεν υπάρχει το όνομα της Ναυσικάς σε αυτές τις νέες ομάδες που διαρρέουν, εικάζουν όλοι ότι η Ναυσικά έχει αποχωρήσει και ο Θεός. Το κλάμα προκύπτει από την αποχώρηση της Ναυσικάς όμως ή από το γεγονός ότι αλλάζουν ομάδες, δεν ξέρω. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Η Μαρτίκας με τη Βρυσή δεν είναι στην ίδια ομάδα. Από ό,τι ξέρουμε, ναι. Ναι. Μένουν στην ίδια ομάδα. Παραμένουν. Στην καινούργια συνθήκη μπορεί να μην είναι. Πάντως αν έχει αποχωρήσει Ναυσικά, ξέρει πολλά συγχαρητήρια. Για την καινούργια ξέρουμε ότι είναι μαζί. Εγώ εκεί σου απάντησα. Για την καινούργια, έχει διαρρεύσει ότι θα είναι. Ναι, και τώρα είναι μαζί, αλλά και στην καινούργια λένε ότι θα είναι μαζί. Να χωρίσει αυτό το ζευγάρι, δεν χωρίζεται πια. Πάντως, αν έχει όντως αποχωρήσει Ναυσικά, που αυτό μαθαίνουμε κι εμείς και αυτό ξέρουμε, της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την αξιοπρεπή της πορεία στο παιχνίδι. Ισχύει. Ήταν ένα κορίτσι το οποίο τήρησε τα όρια, βγήκε εκτός αυτού ελεγχόμενα πάντα, λέγοντας την άποψή της και υποστηρίζοντας τον εαυτό της πάνω απ' όλα. Μίλησε πολλές φορές πολύ ωραία στο συμβούλιο. Εγώ δεν τη το είχα τις πρώτες 2-3 φορές. Τη είπα μετά, ρε μπράβο, που τα είχε όλα αυτά. Στηρίζοντας τον εαυτό και... της, δηλαδή μίλησε για τον εαυτό της. Πολύ πάτε, ωραία. Και με επιχειρήματα. Πολύ και ωραία και άντεξε, πάντα. Παιδιά. Και αγωνιστικά γιατί για όλα τα κορίτσια είναι πολύ δύσκολο το Survivor. Για όλες τις γυναίκες. Ανεξαρτήτως ηλικία. Άντεξε λοιπόν 5 μήνες. Χωρίς να τσαλακώσει καθόλου την εικόνα και την προσωπικότητά της. Και μπράβο της. Ούτε καν τα μαλλιά της. Υπέροχη. Τα μαλλιά της έχουν υποστεί πολύ σταχτόνερο. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Τελικά κάνει δουλίτσα το σταχτόνερο. Κάνει δουλειά, παιδιά, το σταχτόνερο. Να το υιοθετήσουμε. Κάνει δουλειά, κάνει δουλειά. Να δούμε λίγο τις νέες ομάδες τις οποίες έχουν σχηματιστεί. Γιατί είδαμε και στο τρέιλερ τα κλάματα αυτά. Ποιος κλαίει, γιατί, ποιον χωρίζει, τι γίνεται. Και αυτές είναι και οι νέες ομάδες όπως σχηματίζονται μετά από το σημερινό επεισόδιο και το συμβούλιο του νησιού. Άρα λοιπόν στην κόκκινη ομάδα, συγγνώμη που βλέπω αριστερά, αλλά δεν βλέπω. Δεν έχω. Κανείς από τους παλιούς, όπως βλέπετε. Νάτα. Είναι όλοι νέοι παίκτες, ενώ νέες προσθήκες. Είναι ο Στάθης, η Σταυρούλα, η Στέλλα που μπήκε στο τέλος, ο Καραγκούνιας, ο Γιώργος ο Ταλάνσεφ και η Μέη Θωμαής Εμμανουηλίδου. Αυτή είναι η νέα υποδιαμόρφωση κόκκινη ομάδα. Άρα χωρίζει ο Τάλα με τον Άρη που είναι κολλητή. Γι' αυτό έκλαιγε ο Τάλα. Αυτό είναι. Και ο Καραγκούνιας. Όταν έκλαψε ο Καραγκούνιας με ποιον είναι κολλητός. Ο Καραγκούνιας χώρισε από τον Άρη. Η μπλε ομάδα κατά τα σγραφάς, ο Άρης ο Ηλέδης με την Ασημίνα, εδώ θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί δεν τα πάνε καλά. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για να κερδίσουν το παιχνίδι. Αντί να λες τώρα Άρης ο Νικογιάννης, ο Σπύρος... Για τον Εμμανουήλ μας λες για την Ασημίνα. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπουμε ότι το υποτιθέμενο ζευγάρι, ο Σπύρος ο Μαρτίκας με την Βρυσίδα, και οι δύο υποτιθέμενοι που δεν υποτιθέμενοι, τα δύο μεγάλα φαβορί του παιχνιδιού. Ο Άρης και η Ασημίνα. Ο Άρης και η Ασημίνα. Και από κοντά ο Νίκος Γιάννης που έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ που είναι το γραφικό στοιχείο του νησιού, η Σαντορίνη του Αιγαίου. Η Σαντορίνη του Αιγαίου. Ναι. Η Σαντορίνη του Δομήνικου.